ανεξέλεκτες διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της κλοπής νερού από το φράγμα φανερωμένη στη Μεσαρά, το οποίο διαθέτει μόλις 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού, με τον αγροτικό κόσμο να βρίσκεται σε απόγνωση. Από την έρευνα προέκυψαν και άλλα σημεία στα οποία έχει παραβιαστεί ο κεντρικός αγωγός του φράγματος, με την νεροκλοπή να συνεχίζεται και με τον Γρηγόρη Νικολιδάκη να ξεσπά στον τηλεοπτικό φακό. Εδώ πέρα έχει συντελεστεί ένα έγκλημα. Σε όλα τα σημεία που έχουμε βρει, οι βάνες ήταν ανοιχτές και συνεχίζανε να δίνουν νερό παράνομα. Είναι πάνω από 10 σημεία αυτά που έχουμε ανακαλύψει μέχρι σήμερα. Ναι, μεν εκλαπήκαν οι ποσότητες του νερού, αυτές οι ποσότητες όμως πουληθήκαν στους αγρότες και σε κάποιες περιοχές και αρκετά πιο ακριβά. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Όλα αυτά τα χρήματα που εισπραχθήκανε, τι γίνανε? Αυτή η εικόνα που είναι στο φράγμα είναι απαράδεκτη. Από εδώ, από το φράγμα μέχρι και τον Τιμπάκι, βρεθήκανε 10 σημεία τα οποία είναι σημεία εκτόνωσης του αγωγού. Από εκεί κάμανε κάποιες παρεμβάσεις, συνδέσανε και δίνανε νερό, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε ως επιτροπή. Ειδικά εκεί που βγάλαν τα ρολόγια δεν βάλανε πράγμα οι άνθρωποι. Εγώ πότιζα ένα λιόφτο και έχει ξεραθεί τώρα, φορτωμένο. Αφού μας έβγαλαν τα ρολόγια, δεν πότιζαμε, ξεραθήκαν όλο. Τελειώσαμε του χρόνου, τίποτα. Όλα θα είναι ξερά. Νερό δεν υπάρχει. Ρώτησα προχθές έναν από τον ΤΟΕΒ και μου λέει τραβούσαμε πέρυσι και προπέρυσι από τα 35-40 μέτρα βάθος με τις γεωτρήσεις. Τώρα έχουμε φτάσει στα 65-70. Πάει δηλαδή και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αύριο ο Δήμαρχος Πεστού καταθέτει συμπληρωματικά στοιχεία στον Εισαγγελέα Ηρακλείου, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης των παράνομων δικτύων σε αρκετά σημεία εκτόνωσης του επίμαχου αγωγού, όπου εκατομμύρια ποσότητες νερού αφαιρούνταν χωρίς να καταγράφονται εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχω πολύ περισσότερα πράγματα να δώσω. Στοιχεία. Φυσικά, πολύ περισσότερα στοιχεία, αλλά όπως η Εισαγγελία έδειξε πραγματικά φοβερά αντανακλαστικά μέχρι σήμερα, η παράκλησή μου θα είναι να δείξει από τώρα και έπειτα να κάνει όσο πιο γρήγορα γίνεται την προανάκριση, να έρθουν να κάνουν αυτοψία, να δούνε τα σημεία τα οποία έχουν γίνει παρεμβάσεις, για να μπορέσουμε να κόψουμε, να απομακρύνουμε τους αγωγούς. Να καθαριστεί ο αγωγός, ο κεντρικός, ο οποίος δίνει στους αποδέκτες το νερό, να φύγουν όλα τα bypass και να παραμείνει όσοι ήταν στην αρχική του μορφή ο κεντρικός αγωγός. Εμείς αυτή τη στιγμή σε καθημερινή βάση σκάβουμε στα σημεία εκένωσης. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σημείο εκένωσης του αγωγού που να μην έχουμε βρει μία παρανομία. Αυτό είναι ένα απίθμενο θράσος, είναι μια για μένα εγκληματική ενέργεια ακόμα και σήμερα μετά που έχουμε βρει όλα αυτά τα bypass να συνεχίζουν, ας πούμε, να παίρνουν αυτό το νερό. 5 χρόνια δημοπρατούν το έργο, την εκτροπή, και 5 χρόνια είναι αδημοπράτητο. Ποιος φταίει? Θα πεθάνει ο αγροτικός κόσμος. Μάλιστα, ο κύριος Νικολιδάκης κάνει λόγο για απίστευτες καταστάσεις που υπερβαίνουν κάθε λογική, καθώς, όπως είπε, άτομα που κατηγορούνται και βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας εξακολουθούν να βρίσκονται στη διοίκηση του ΤΟΕΒ και του φράγματος. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται ότι κλέβουν το νερό συνεχίζουν να είναι στη διοίκηση του ΤΟΕΒ και συνεχίζουν να είναι στη διοίκηση του φράγματος. Δεν έχει γίνει καμιά παρέμβαση μέχρι σήμερα από κανένα. Μια ευαισθησία να πούνε κύριοι, από τη στιγμή που υπάρχει σε εξέλιξη η έρευνα, εμείς φεύγουμε για να αφήσουμε την έρευνα ελεύθερη. Δεν έχει υπάρξει ούτε αυτή η ευαισθησία. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Πεστού διεκδικεί 1 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο για τις ανάγκες ανόρυξης γεωτρήσεων, περιγράφοντας τους κινδύνους που ελοχεύουν τους επόμενους μήνες. Ειδικά στη Γαλλιά, σε σημείο που είχε γίνει κάποιο άλλο πρόβλημα, το οποίο το ξέρετε, το έχετε αναδείξει παλιότερα, έχουν 0 νερό, θα καταστραφούν.